Yes. Κύριε. Εμείς υποθέτουμε. Εδώ μαζεύουμε τον Απρίλιο, για τότε, για τώρα, για Νοέμβρη. Σας τα σε χάσα. Πού είσαι. Πού με χάσα, θεωρώ. Καλωρίζικο. Δύο φίλε. Ω, είναι και καλωρίζικο. Και πού φρέσκο, δεν ξέρω, εσύ. Ναι, το έχω. Το έχεις. Ήταν στην Ελλάδα, και δεν έβγαινε έξω. Είναι το άλλο που φοράγα τέτοιο. Είναι το Γιατί είσαι μαζί του γιος. Κοιτάζω και λίγο εδώ. Γιατί έχει μαζευτεί, γιατί είναι γέρος και γρήγορο. Εμείς τι ακούμε. Ορίστε, ορίστε. Ε, και εσύ το ίδιο. Εμείς τι ακούμε εμείς. Ορίστε. Γιατί κρύο. Ορίστε. Καλώς το μοιράζει. Καλώς. 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 Κάνει κρύο από λίγα του γειτονιά σου. Όταν τα πούσε ψηλός είσαι. Άμα είσαι ψηλός σε πιάνει. Σε πιάνει και σε παραπιάνει σε πιάνει. Άμα είσαι κοντός δεν σε πιάνει. Σε πιάνει. Μετά ξυστά. Έχει λίγο σημασία. Πάντως δεν μας το εξήγησες εσύ. Αύριο το πρωί είπε κανένα κωδική υπηρεσία μέχρι στις 10. Πού? Εδώ. Για το που δεν λιώνουν. Δεν θα είμαι στο μαγαζί. Μαγαζί. Μέχρι τις 10 δεν θα είμαι. Μετά τις 10 το μαγαζί. Μετά θα πάω το αυτοκίνητο για το συνεργείο για το κταίο. Πήγα σήμερα και με κόψα. Πα! Δεν ανάβουν τα λαμπάκια λέει πίσω. Γιατί δεν τα βλέπω. Όταν δεν είχα ει το ελαφρύ, δεν ανάβουν τα λαμπάκια. Σε ποδίζω, εδώ να κάτσω. Τι να με ποδίσεις. Για δεν πας σε δυτικό Βασίλη, στο δυτικό πήγες και σε κόψαν, στο δυτικό σε κόψαν. Δυτικό κόμμα είναι περισσότερο. Εκεί γίνεται πιο αξιωτικός έλεγχος. Όχι, σου κάνει έργο, σου λέει κύριε πήρε φτιάχτα αυτά και αυτά και αυτά, στο δίτο χαρτί, όχι, στο δίτο χαρτί. Αλλά έχεις πρόβλημα σε αυτό, τίποτα άλλο σου λέει. Το χαρτί στο δί. Αυτό σου λέω, σε κόψαν. Αφού δεν με φέρνει, τι πάλι δεν με ξεχώσα. Δεν σου δώσει χαρτί ότι για να έρθει μετά από τον κόσμο. Όχι, ρε παιδί. Ένα με έξι δικαίωμα αν είσαι να μην αμέσω να δίνει τον διχώρι. Έχει πρόστιμο. Το κόψιμο θα σε κόψω. Όχι, τίποτα. Δεν σε κόβουνε, παιδί. Δεν σε κόβουνε, πάλι τα ίδια. Σου δίνει το χαρτί, το χαρτί σου δίνουν το χαρτί. Ποιο χαρτί σου δίνει. Αλλά γράφουν μέσα ότι έχει πρόβλημα αυτό και αυτό. Σου δίνει φτιάχτα. Σου βάζει σφραγίδα πίσω. Μετά στο καραϊστάκι τον περασμένο μήνα, Δημήτρη, και πόσο μου ρίξανε. Σφραγίδα σου βάζουν πίσω. 750 ευρώ. Ναι, ναι, βάζουν. Πόσο βάζανε. 705 για το χθεο είναι. Είχε υπέραστο το σημείο. Πόσο ώρα, καιρό πολύ. Δεν έχει σημασία. Ούτε το δικαστήριο που σου βάζει. Πόσο πλήρωσε. Δεν πήγα δικαστήριο, ρε μάλλον, με ποιο. Πρώτα απ' όλα δεν ήταν τροχιά, ήταν ένα κλίμα και ο του Μπιλίου τώρα καινούριο, 4-5 άτομα, ας πούμε. Δηλαδή σου κόψε εκείνη την ώρα, απόδειξη. Δεν ήθελε να λύσει την πινακίδα, ήθελε να πάρει την άδεια, αλλά ευτυχώς που τα έχουν περτσίνια της πινακίδας και δεν ήταν. Το είδης. Και αυτή και είπε εδώ, ας πάρει την πινακίδα, τώρα όσο για την πρόσφυγη υποτελείωση. Για να του δώσει μετά άλλα, θα μου θα πάνε. Και άλλα 250 που πήγαμε την άλλη μέρα και τον πράγμα. Λέω, αν περάσεις το δικαστήριο, αν περάσεις, γιατί εγώ έτσι μπορείς και εμένα. Αλλά είναι κανένα μήνα, δύο, δεν νομίζω να κάτσει ο Φάγκη. Αμέλεια, πληρώνονται, πήγαινε στην ώρα σου εκεί πέρα και τελείω. Δεν γράψατε με. Δεν πληρώνεις και τίποτα. Πάνε ένα χρόνο, τρία χρόνια, δύο χρόνια. Μου βάλει 170 ευρώ. Πρόσεχε. Δεν είχα φάνη, η μέρα δεν φάνη. Για το θέο που λέει. Σε παρακαλώ, πες κάποιο μήνες να επιτυχήσω. Σε παρακαλώ, δεν είναι τα λόγω τώρα. Το παρακαλώ. Εμένα το παρακαλώ. 170 ευρώ μου λέει πίσω στον δικαστήριο και άμα περάσεις θα σε αφήσω, θα σου δικαστήσω, θα σου δώσω τρεις μήνες περιθώριο. Να περάσεις κταίο. Να περάσεις κταίο και να πας. Για να πας στο δικαστήριο. Ότι το πέρασε. Εγώ το πω. Και τι έγινε. Είμαι προγραμματισμένο να περάσω. Α, πήγε, πέρασε. Στην αιωνία. Στην αιωνία. Πέρασε. Δεν πέρασε. Έτυχε σε καλό, που σου έδωσε αυτό το περιθώριο. Να αρχίσουμε.
Ουράνιε, Πάνι, το πνεύμα της αληθείας, ο πνευματού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών της ζωής χορηγός, εν δε και σκήνωσε εν ημίν, και καθάρισε εν ημάς τα το πάση σκήδος, και σώσον σαν καθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Θα φιλοξενηθούμε σήμερα όλοι μας. Τι είπες, και λέγα, εγώ και εσείς θα φιλοξενηθούμε στο τραπέζι που μας παραθέτει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιο πνευματικό φαγητό ανώτερο και στον ουρανό και στη γη επάνω από αυτό που εμείς πνευματικά θα απολαύσουμε σήμερα. Και ποιο είναι το έδεσμα αυτό? Είναι αυτό που πρόκειται μετά ακριβώς από 2 ημέρες να γιορτάσουμε. Τα λεγόμενα εισόδια εις Θεοτόκου. Αν είχαμε, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, συναθρήσει ή αν συναθρήσουμε, μαζέψουμε τα στόματα των Αγίων όλων των εποχών και των Αγγέλων, θα μας είναι αδύνατο να εμνήσουμε όσο αξίζει το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ξεπερνάει στην αξία κάθε διανόηση, κάθε νου. Φτάνει μόνο να φέρουμε στο μυαλό μας ότι ό,τι βλέπουμε από κτίσματα και κτίσματα που δεν βλέπουμε είναι δημιουργήματα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και για αυτό το λόγο, αφού τα δημιούργησε, όση καλονή κι αν έχουν, όση ομορφιά κι αν έχουν τα δημιουργήματα, τι πρέπει να είναι σε ομορφιά εκείνος που τα δημιούργησε. Και αφού δεν μπορούμε να περιγράψουμε την ομορφιά του κτίστου, του δημιουργού, πώς είναι δυνατόν να περιγράψουμε το παλάτι που έμεινε ο Κύριος μας. Το παλάτι που έμεινε όταν ήρθε στη γη ήταν Υπεραγία Θεοτόκος. Επομένως είναι, θα το πω σε απλή γλώσσα, άπιαστο σε οποιοδήποτε νου και απερίγραπτο τέρα για τέρα. Το γεγονός της γεννήσεως της Παναγίας και εκείνο πραγματοποιήθηκε βεβαίως για μας τους ανθρώπους θαυματουργικά
θαυματουργικά, λέγει το τροπάριο Ιωακήμ και Άννα πονηδισμού ατεχνίας. Με άλλα λόγια ότι οι γονείς της υπεραγίας του τόπου, ο Ιωακήμ και η Άννα, βρίσκονταν κάτω από μία εντροπή, ότι ήσαν άτεκνοι για την εποχή εκείνη. Γιατί εφόσον δεν έκαναν παιδιά οι γονείς, δεν περίμενε το ζεύγος αυτό ποτέ να φέρει στον κόσμο τον Μεσσία που περιμέναν όλοι. Και από αυτή την πλευρά θεωρείται ντροπή, όνειδος. Ήταν λοιπόν και οι γονείς της Παναγίας σαν άτεχνοι, κάτω από αυτή, ας πούμε σε εισαγωγικά, την κατηγορία, από αυτή την ντροπή. Βεβαίως, λύθηκε το πρόβλημα της ατεχνίας, αφού οι γονείς έφεραν χάρη τη Θεού στον κόσμο την θεόπαιδα Μαριά. Γνωρίζουμε ακόμη ότι η υπεραγία Θεοτόκος σε ηλικία μόλις 3 ετών, οδηγήθηκε από τους γονείς σε θα έλεγα θεϊκό φροντιστήριο. Στο ναό που είχε φτιάξει εδώ στη γη κάτω, σύμφωνα με προδιαγραφές του Θεού, ο Μωυσής. Ο Μωυσής. Επαναλαμβάνω. Όταν λέω Μωυσής, εννοώ την αρχιτεκτονική που είχε ο ναός. Και επειδή πρέπει να καταλάβουμε καλά την είσοδο της Παναγίας και την παραμονή μες στο ναό από τα 3 μέχρι τα 12 χρόνια, είναι 9 χρόνια μέσα στο ναό η Παναγία. Συνοπτικά λέω ότι μέσα στο ναό και μάλιστα καλό είναι να κάνουμε μια απλή περιγραφή, χωριζότανε ο ναός, είχε μια αυλή, μετά την αυλή ήταν τα Άγια και μετά άλλο χώρισμα τα Άγια των Αγίων. Επαναλαμβάνω, αυλή, τα Άγια, όπως είναι ακριβώς εδώ πέρα, και πιο μέσα τα Άγια των Αγίων. Άλλο χώρισμα, όπως όπου το ερώμης. Στα Άγια των Αγίων, μόνο μία φορά το χρόνο έμπαινε ο αρχιερέας για να θυμιάσει. Μία φορά το χρόνο και να προσφέρει, λέει, θυσία θυμιάματος και να προσευχηθεί για τα δικά του αμαρτήματα και τα αμαρτήματα του λαού. Παραλαμβάνω, στα Άγια των Αγίων. Φυλάσσονταν από ψηλά με ομοιώματα αγγέλων, τα Άγια των Αγίων. Και όντως ήταν αφιερωμένα στο Θεό. Εκεί έμπαινε ο αρχιερέας και έπαιρνε χρησμούς, θα λέγαμε προφητείες κατά έναν τρόπο. Τι θα συμβεί εκεί και πουθενά άλλου. Την υποδέχθηκε την Παναγία αρχιερέας,
την άφησε μέσα στο ναό και εκεί 3 ετών, επαναλαμβάνω, ζούσε έχοντας συνομιλητή, παρέα, το Θεό με τον οποίο μιλούσε. Και βέβαια και τροφέα αυτών που της έφερε την τροφή. Από ψηλά, αρχάγγελος κατέβαινε και έφερε τροφή που εμείς βεβαίως δεν γνωρίζουμε τη σύνθεσή της. Ήτανε ουράνια τροφή. Εγώ δίδαξα ο Χρήστος σήμερα. Ο Μωυσής, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, στην έρημο, όταν δεν είχαν για να φάνε, μετά από προσευχή, ο Θεός έριξε το μάνα. Πρόκειται, διάβαζα από μέσα στον Γρηγόριο τον Παλαμά, θα διαβάσω δύο κομμάτια που είναι ασύλληπτα και όμορφα, έριξε, λέει, σαν πρωινή δρόσο το λεγόμενο μάνα. Σαν πρωινή δροσιά έπεφτε, λέει. Και έπεφτε και στεροποιείται μετά και την κρατάγανε και τρώγανε. Βεβαίως έπαιρναν και εντολή οι Ισραηλίτες. Θα πάρετε τόσο όσο χρειάζεται για να φάτε. Παραπάνω μην πάρετε. Αν τυχόν βρισκόταν και κανείς και έπαιρνε παραπάνω, χάλαγε. Δεν κρατούσε. Και ο Ηλίας, μην ξεχνάμε, τον έτρεφε κοράκι. Και το έφερνε από ψηλά το φαγητό του. Αλλά η τροφή της Παναγίας δεν υπάρχει λόγος να μας αναφέρει τον τύπο της τροφής, το είδος της τροφής, το όνομά της. Απλώς μνημονεύεται ως μυστική τροφή. Επαναλαμβάνω, από την ημέρα που μπήκε από τους γονείς, σε ηλικία 9 ετών, να το λάβουμε καλά υπόψη μας, ότι η Παναγία, παρόλο ότι ήταν τριετίζουσα, δάμαλης λέει το τροπάριο, μοσχαράκι, ετούτης είχε σοφροσύνη, μυαλό, του πλέον συνετού το συνετό των ανθρώπων, μυαλωμένο προς μυαλωμένος ανθρώπων. Δεν υπήρχε άνθρωπος στη γη επάνω και ούτε θα υπάρξει ποτέ που το μυαλό που είχε 3 ετών η Παναγία να το συναγωνιστούν όλα τα μυαλά των ανθρώπων. Σε καθαρότητα, σε αγνότητα, σε αρετή, σε δικαιοσύνη, σε κάθε μορφή αρετής. Τα είχε όλα συγκεντρωμένα στο πρόσωπό της η Παναγία, σε ηλικία 3 ετών. Οι γονείς της Παναγίας είχαν παρακαλέσει το Θεό να τους δώσει ένα παιδί και αυτοί θα το αντιδώσουν. Δηλαδή, μου δίνεις, σου το δίνω. Δώση, αντίδωση. Έδωσε ο Κύριος την Παναγία και οι γονείς έκαναν την αντίδωση. Την πρόσφεραν στον Θεό, παραχωρώντας την σε ηλικία 33 χρονών στο ναό όπου και παρέμενε. Λυσμόνησα να πω, έκτοτε, από τη στιγμή που μπήκε η Παναγία
στο ναό μέσα και μάλιστα στα Άγια των Αγίων, από τότε και μετά αρχιερέας έπαυσε να μπαίνει. Αρχιερέας έπαυσε να μπαίνει. Και ούτε από τότε, γιατί πριν, από την εποχή του Μωυσή που έφυγε από την Αίγυπτο και μετά, υπήρχαν αρχιερείς. Οι αρχιερείς καταδίκασαν και τον Κύριο. Μην το ξεχνάμε. Έκτοτε έπαυσαν να μπαίνουν και έπαυσαν να υπάρχουν αρχιερείς στο Ισραηλιτικό λαό. Υπάρχουν σήμερα αρχιερείς, δεν υπάρχουν, ραβίνοι υπάρχουν. Ραβίνοι, δάσκαλοι μεγάλοι. Μεγάλοι δάσκαλοι. Τους κατήργησε ο μέγας αρχιερέας, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Και έγινε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, μετάθεση της αρχιεροσύνης. Έγινε μετάθεση, το λέει ο Απόστολος Παύλος, από το πρόσωπο του Κυρίου, στη σειρά που ακολούθησε στους Αποστόλους, μέχρι σήμερα σε εμάς. Σε εμάς υπάρχει η διαδοχή της αρχιεροσύνης του Ιησού Χριστού, που είναι ο μέγας αρχιερέας. Παραλαμβάνω, σε εμάς υπάρχουν οι αρχιερείς. Και έχουμε αρχιεροσύνη από τον Κύριο τον ίδιο στους διαδόχους Αποστόλους και Απόστολοι στους μετέπειτα και μετέπειτα μέχρι και σε εμάς. Σήμερα τα παιδιά, λέει ο Ρος, ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς, από την εποχή του δηλαδή, του Αγίου Γρηγόρη του Παλαμά, τα πήγαιναν τα παιδιά οι γονείς, τα μικρά παιδιά, 3, 4, 5 ετών, για καθοδήγηση σε νηπιαγωγείο κατά έναν τρόπο, σε δασκάλους. Εμείς το λέμε σήμερα νηπιαγωγείο. Γιατί όντως, τριώναν τα παιδιά, πάνε σε ένα είδος νηπιαγωγείου. Εδώ η Παναγία σε ηλικία 3 ετών πάει σε ειδικό με κεφαλαία γράμματα νηπιαγωγείο που δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα ανάκτορα που κατοικούσε ο ίδιος ο Θεός. Τα ανάκτορα που κατοικούσε ο ίδιος ο Θεός. Ο ναός του Θεού είναι ανάκτορο του Θεού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άσχετα αν εμείς σήμερα στο ναό πορευόμαστε, μπαίνουμε μέσα και το κάνουμε καφενείο. Αυτό είναι αμάρτημα δικό μας. Δεν απονέμουμε το σεβασμό που πρέπει στο ναό που είναι, πως το είπε ο Κύριος στους γονείς του, ψάχνετε να με βρείτε. Δεν ξέρατε ότι είμαι ή ήμουνα στο σπίτι του πατέρα μου, που είναι και πατέρας μας, στο σπίτι του πατέρα μου. Παραλαμβάνω, οι σημερινοί χριστιανοί έχουν τόση άγνοια που μέσα στο ναό, το σπίτι του Θεού, θα βρουν να λύσουν όλα τα προβλήματα. Και όχι μόνο να λύσουν, και να κατηγορήσουν και να καταδικάσουν. Τόση είναι μεγάλη άγνοια. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι σε κάθε ναό, σε κάθε ναό που καθαγιάζεται, ορίζει ο Κύριος και ένα φρουρό άγγελο που το φυλάει. Κάπου στον Ευεργετινό αναφέρεται ένα βιβλίο πατερικό ότι είχε γκρεμιστεί ο ναός, είχε καταβυστεί και πέρασε από εκεί, αν η μνήμη μου κρατάει καλά, κάποιος από τους πατέρες της εκκλησίας και του λέει, εσύ τι κάνεις εδώ, εδώ είναι θυσιαστήριο, του λέει, και το φυλάω. Από τότε που έγινε μέχρι συντελείας των αιώνων. Από τότε που χτίστηκε μέχρι συντελείας των αιώνων. Ας μη φαίνεται. Δηλαδή εκεί που στη Μικρά Ασία που έχουν καταδαφιστεί οι ναοί από τους Τούρκους και βεβηλώνονται
με το χειρότερο τρόπο. Σε κάθε ένα ναό υπάρχει και ένας φρουρός αόρατος που φυλάει τον ναό. Ας μην υπάρχει, ας είναι ισοπαίδωμα. Γι' αυτό λέγει ο Ευσέβιος, ιστορικός της Εκκλησίας μας, ότι σε αυτό το χώρο της Ασίας, τον αγιασμένο, γιατί εκατομμύρια μάρτυρες είναι από εκεί, μεγάλα στοιχεία και κοίμηται, έχουν κοιμηθεί μεγάλοι Άγιοι, μεγάλα αναστήματα Αγίων. Και οι φρουροί άγγελοι, αοράτως, στέκουν και σέβονται και φυλάσσουν και τα κοιμημένα και φυλαγμένα στοιχεία, αλλά και τους ναούς υπερμνημένους. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι η Παναγία μας πήρε αυτό εδώ, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Καλαμάς, και το ονομάζει ηγεμονικό νου. Ηγεμονικό. Ηγεμονικό γιατί αυτό ηγεμονεύει στο όλο ανθρώπινο σώμα. Αυτό καθοδηγεί και το παρέδωσε, λέγει, καθαρότατο στην ηλικία 3 ετών με συνείδηση. Τα μικρά παιδάκια δεν έχουν συνείδηση. Η Παναγία είχε συνείδηση 100% ότι ο νους της παραδίδεται στα χέρια του Κυρίου. Για να τη μάθει γράμματα τα 9 εκείνα χρόνια. Μιλάω να τη μάθει γράμματα, γιατί μαθήτρια ήτανε μέσα στο σχολείο του, μέσα στο ναό του, μέσα στον άπτορό του. Αυτή η σχέση πρέπει να μας δένει και εμάς. Δηλαδή μπαίνουμε μέσα στον άπτορο του Θεού, ακούμε Θεία Λειτουργία, μιλάμε με τον Θεό 100%. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Ακροόμαστε κήρυγμα που δεν είναι του δίνα ιεροκήρυκα περιεχόμενο, αλλά είναι του σχολείου του ουρανού, ότι ακούγεται σαν κήρυγμα στο ναό του Θεού. Παρακάθεται λοιπόν η Παναγία μαζί με το Θεό, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, σε Άγια Άδυτα. Άδυτα σημαίνει απλησίαστα. Λέει, εμείς το λέμε άβατο στη γλώσσα μας, λέει, στο Άγιο Όρος είναι άβατο για γυναίκες. Δηλαδή δεν πατάει η γυναίκα μας. Και άδυτο είναι παρόμοια φράση. Δηλαδή απλησίαστο σε γυναίκα το τάγια των Αγίων ήταν. Άδυτα. Άδυτα. Και βέβαια η λέξη άδυτα με ύψιλο που λέμε δύση του ηλίου σημαίνει αυτά που δεν βλέπουν ποτέ δύση ηλίου. Και επομένως μέσα στα άδυτα βασίλευε ο Θεός, ο ήλιος της δικαιοσύνης που δεν έδιε ποτέ και είχαν το όνομα άδυτα. Ζούσε εκεί μέσα, λέει, σαν σε θεσπέσια ανάκτορα η Παναγία, ως βασιλικός έμψυχο θρόνος, ανώτερος από κάθε έδρα. Λέει, σε αυτά τα ανάκτορα που ζούσε, ζούσε, γιατί και η ίδια επρόκειτο να γίνει θρόνος βασιλικός. Δεν έγινε. Λέμε στους χαιρετισμούς παλάτιον του μεγάλου βασιλέως, λέει το τροπάριο, είναι τροπάριο των χαιρετισμών. Παναγία είναι παλάτι που έμεινε
Εκεί για 9 μήνες στην κοιλιά της ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Δημιουργός του κόσμου. Μπορούμε με το μυαλό μας να φανταστούμε την καθαρότητα του Χριστού, την καθαρότητα. Πανάγιος ο Κύριος. Και αυτό είναι πολύ σχετικό, ανθρώπινο, ανθρώπινη γλώσσα το λέει. Αυτός που είναι ο καθαρός των καθαρών, ο Κύριος μας, δέχθηκε να κατοικήσει 9 μήνες στο παλάτι που λέγεται Μήτρα της Παναγίας. Ο καθαρός θα πρέπει να βρει και οπωσδήποτε ανάλογο χώρο για να πήγε. Δηλαδή χώρο σε καθαρότητα άπιαστο πάλι, απερίγραπτο. Αφού ο Θεός είναι άπειρος, ασύλληπτος, καθαρός πέρα για πέρα, έτσι και η Παναγία πρέπει να έχει τη γαστέρα της όμοια με εκείνον που πήγε και κατοίκησε μέσα. Και τα Άγια των Αγίων που είναι η Παναγία και αυτά είχαν τον ίδιο σεβασμό, την ίδια τιμή και την ίδια δόξα. Γι' αυτό έμεινε η Παναγία μέσα, μπήκε μέσα στο ναό, στα Άγια των Αγίων. Άδυτος ο χώρος, απλησίαστος. Εκεί δεν βασίλευε ποτέ η δόξα του Θεού. Και έβλεπαν οι αρχιερείς τη δόξα του Θεού. Να θυμηθούμε πού πήγε ο Ζαχαρίας για να θυμιάσει. Μέσα στα Άγια των Αγίων, που η Παναγία μπήκε τριών ετών. Και την ώρα που θυμίαζε είδε τον Αρχάγγελο Γαβρίλη δίπλα και συνομίλησε. Εκεί μιλάγανε με τον Θεό οι πατριάρχες και οι προφήτες. Και πήρε το μήνυμα θα γεννήσει τον Ιωάννη τον πρόδρομο. Μέσα στα Άγια των Αγίων. Διαβάζω το κομμάτι από μέσα. Επειδή, δηλαδή, ο έμψυχος τούτος θάλαμος, η Παναγία, του Παμβασιλέως, δεν έπρεπε να βρίσκεται μπρος σε όλους τους οφθαλμούς, όπως επιβεβαιώνουν και τα λόγια που λέγουν ότι ο Θεός κατοικεί φως απρόσιτο. Εδώ μια εξηγία. Γιατί την πήγαν στο ναό οι γονείς. Λέει, επειδή δεν έπρεπε να ευρίσκεται μπροστά σε όλα τα μάτια η Παναγία των ανθρώπων. Γιατί έτσι επιβεβαιώνει ο Λόγος του Θεού. Ο Θεός κατοικεί σε φως απρόσιτο. Κατοικεί σε φως απλησίαστο. Μπορεί κανείς να δει το Θεό με τα μάτια του, αφού δεν είναι τα μάτια οπλισμένα με τέτοια δύναμη να ταινίζει Θεία Δόξα. Τα μάτια μας οπλισμένα για να βλέπουν μόνο το φως του ηλίου και ούτε καλά καλά αυτό, γιατί τυφλώνεται. Πολύ περισσότερο αδυνατούν τα ανθρώπινα μάτια να ατενίζουν εκείνον που είναι πάνω από μιλιάδες σύλληψη. Άγιοι που για λίγο, λίγο πολύ λίγο ατένισαν τη δόξα, έψαν κάτω. Να φέρω στα μάτια μας μπροστά τη δόξα της μεταμορφώσεως που είδαν τον Κύριο, μάλλον τους άλλαξε τα μάτια ο Κύριος, τους έβαλε άλλα μάτια πάνω στο όρο στο δαγό και είχαν τα μάτια αυτά που πρέπει να βλέπει κανείς τον Θεό και είδαν λίγο από τη δόξα του Κυρίου και έπεσαν αμέσως κάτω. Δεν άντεξαν να δουν τη δόξα. Η Παναγία μέσα σε μία τέτοια δόξα απλησίαση σε φως απρόσιτο ζούσε. Έπρεπε να είναι, λέει, μακριά από τα μάτια των ανθρώπων και να είναι μέσα σε μία τέτοια δόξα. Γίνομαι κατανοητός από όλους. Δηλαδή, σε φως αθέατο. Επειδή λοιπόν δεν έπρεπε να έχει όλη τη διαγωγή του βίου του από όλους θεατή το σκήνομα στο οποίο
κατασκήνωσε επάνω στη γη ο ύψιστος. Επειδή επαναλαμβάνω, δεν έπρεπε να έχει όλη τη διαγωγή του βίου του. Από όλους θεατή, το σκήνομα στο οποίο κατασκήνωσε επάνω στη γη ο ύψιστος. Σκήνομα και Παναγία. Σκήνομα δηλαδή, χώρος που έμεινε ο Θεός, ονομάζεται σκήνομα. Δεν έπρεπε, λέει, οι άνθρωποι να έχουν όλοι πέρα για πέρα στα μάτια τους μπροστά τη διαγωγή. Να τη βλέπουν. Γιατί άραγε. Γιατί οι άνθρωποι είναι ανάξιοι να δουν αυτά που είδε η Παναγία. Είναι ανάξιοι να πλησιάσουν καν με το νου τους το ποια είναι η Παναγία στο ήθος, στην αγιοσύνη, στη λάμψη, σε όλα. Λοιπόν, γι' αυτό πήγε και κατοίκησε 9 χρόνια στο κατοικητήριο του Θεού. Και μην ξεχνάμε ότι ο προφήτης Δαβίδ 1080 χρόνια πριν γεννηθεί ο Χριστός, 1080 χρόνια, και πριν έρθει η Παναγία 1080 χρόνια, αφού η Παναγία τον έφερε, φωνάζει τόσο δυνατά μέσα από τα κείμενα που γράψει, το ψαλτήρι δηλαδή, δύο λέξεις προφητικές. Υγείασε το σκήνομα αυτού ο ύψιστος. Υγείασε το σκήνομα αυτού ο ύψιστος. Το σκήνομα του ποιο είναι, Μιχάλη? Η Παναγία. Αυτό το αγίασε ο Κύριος. Προφητικό τότε, σήμερα κατανοητό. Ναι, τότε ήταν ενηγματικό το πράγμα. Πραγματοποιήθηκε, στο πρόσωπο της Παναγίας ήταν ο χώρος, ο τόπος, το ανάκτορο, το σκήνομα επομένως, που έμεινε ο τόκος της Θεοτόκου διεσώσατο. Ο τόκος της Θεοτόκου, ο χώρος. Ο τόπος δεν είναι ο χώρος. Και να με το παιδί που ήταν μέσα. Ήταν ο Κύριος. Άλλο λέω τώρα. Ο Κύριος είναι. Εγώ λέω άλλο. Ναι, ο Κύριος. Ότι αυτό εσώθηκε η ανθρωπότητα. Διά της Παναγίας. Ναι. Και αυτό είναι στο Δημοναγίδη και στο Δημοναγίδη. Ναι. Λοιπόν, λέγει λοιπόν για το μεγαλείο και τη δόξα της Παναγίας. Από καταβολής κόσμου, θα το εξηγήσω, το από καταβολής κόσμου σημαίνει πολύ προτού γίνει ο κόσμος, πολύ προτού γίνει ο κόσμος, είχε μεριμνήσει ο Θεός να δώσει σημεία χειροπιαστά και υπόθηκε προηγουμένως. Τότε ήταν ενηγματικά, μετά τη γέννηση του Χριστού ήταν χειροπιαστά. Και το εξηγώ. Όταν έδωσε εντολή στο Μωυσή ο Θεός, το σχέδιο πάνω στο οποίο θα φτιαχτεί η σκηνή του μαρτυρίου, ο ναός των Εβραίων, αυτή είναι η σκηνή του μαρτυρίου, η εκκλησία των Εβραίων, ήταν κινητή τότε, ήταν φορητή. Αφού έφυγαν από την Αίγυπτο, την είχαν φτιάξει με υφάσματα, την πούμε έτσι. Και όπου πηγαίνανε, τη στείλανε τη σκηνή. Και κάνανε τη λατρεία τους οι Εβραίοι. Είχε δοθεί όμως με κάθε λεπτομέρεια και τα χωρίσματα και οι αποστάσεις και οι πάσαλοι και τα σκηνιά που θα μπουν και τα υλικά που θα μπουν εκτός από τα φάσματα, όλα με κάθε λεπτομέρεια. Και λέει λοιπόν εδώ το εξής, για αυτή την πραγματικότητα, για αυτήν προφανώς προβλέποντας ότι θα γίνει έμψυχος τόπος του Θεού η Παναγία, σήκωσε κάποτε εκείνη τη σκηνή ο Μωυσής και χάριν αυτής προετοίμασε εκείνα τα άδυτα. Τότε που την έφυγε ο Μωυσής και έφυγε τα Άγια των Αγίων,
Για αυτήν πήρε την εντολή από τον Θεό να φτιάξει τα Άγια των Αγίων. Γιατί μετά από αιώνες θα έμπαινε η μητέρα του Φωτός. Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, σαν άνθρωπος που θα πέραγε μέσα από τη Τιμής Παναγίας, θα κατοικούσε η μητέρα του μέσα στα Άγια των Αγίων. Έτσι έδειξε από πριν σε όλους με έργο και λόγο την αλλιώτικη και υπερβολική αποβρεφική ηλικία αξία της. Αποβρεφική ηλικία αξία της Παναγίας. Όχι δε μόνο με τον τρόπο που πήρε από την αρχή τον τόπο καταλληλότατο η Θεόπως Παρθένος, αφού πήρε το ανώτερο από όλα, η Παρθένος εννοείται, αξίωμα του σκηνώματος, καθώς υπερέβαλε όλους κατά την αξία του ήθους, αλλά και επρόβαλε καθαρή απόδειξη περί του μυστηρίου που θα συνέβαινε σε αυτήν. Η τοποθεσία αυτή, τα άδυτα, τα Άγια των Αγίων, σαν χώρος για την Παναγία ήταν καθημερινός τόπος βεβαίως προσευχής αλλά και συνομιλίας και με την Αγία Τριάδα και με τους αγγέλους που ήταν διακονητές. Η Παναγία είχε διακονητή άγγελο. Μην ξεχνάμε, ο Γαβρίλ πήγαινε και, και το μήνυμα που έφερε να γεννήσει τον Κύριο. Και κάτι ακόμη. Οι αρχιερείς και όχι οι γονείς της Παναγίας που την δέχτηκαν στο ναό και παρεχώρησαν τη θέση τους αυτή και δεν ξαναπάτησαν στο ναό μέσα πια, όταν η Παναγία βγήκε από το ναό μετά τα 9 χρόνια, οι ίδιοι αρχιερείς φρόντισαν να την ευνηστεύσουν με τον Ιωσήφ, που ήταν αγνός και χείρος. Και ο λόγος να μην υποθεί από κανένα στόμα, αφού υπήρχε μπροστά της δίπλα, ότι κάτι πονηρό συμβαίνει στην Παναγία και γέννησε τον Χριστό. Μην ξεχνάμε και αυτός ο ίδιος ο Ιωσήφ ήταν τόσο καθαρός ώστε όταν είδε την Παναγία να είναι έγιος υποψιάστηκε. Διαλογήθηκε κάποια πράγματα. Υποψιάστηκε. Κακά. Ναι. Και είχε άγγελο Κύριο. Γι' αυτό λέει και στους χαιρετισμούς για τον Ιωσήφ. Ζάλιν ένδοθεν έχων Ιωσήφ εταράχθημε. Ο Ιωσήφ λέει είχε ζάλι λογισμών. Πήγε ο διάβολος και τον πήραξε και αυτόν. Του λέει κοίταξε αυτή που σου τη δώσανε τη φυλάς είναι έγκυος. Στη γέννηση του Κυρίου την εικόνα θα δούμε κάτω κάτω τον Ιωσήφ να πάει ένας σαν ζητιάνος και να τον επηρεάζει, υλοκρασμός. Και του λέει να, αυτή που γέννησε δεν είναι εντάξει και στον Ιωσήφ ακόμα πήγε και του σκάλισε την ψυχή για να τον ζαλίσει, γι' αυτό λέει ζάλι τον έχω. Συνέχεια όμως τι λέει, άγγελος Κυρίου του είπε το γάρεξ αυτής γεννηθέν, αυτό που, που θα γεννηθεί από αυτή, εκ πνεύματος Αγίου εστί. Είναι από το πνεύμα το Άγιο. Επαναλαμβάνω, για να χωνέψουμε ορισμένα πράγματα. Η Παναγία αραγωνίστη από τους αρχιερείς. Τους Εβραίους αρχιερείς. Με τον μνήστορα Ιωσήφ για να την διαφυλάξει ο Σούσα Παρθένο συνέλαβε ο Παρθένος, γέννησε και έμεινε πάλι Παρθένος η Παναγία. Άλλωστε, ένα πρόσωπο που έφερε
Θεό κάτω στη γη και ανέβασε τον άνθρωπο πάνω στον ουρανό, η Παναγία δηλαδή, δικαιούτο να είναι πάνω από τους νόμους της φύσεως. Πάνω από τους νόμους της φύσεως. Και εννοώ ότι η Παναγία μας είναι αϊπάρθενος. Αϊπάρθενος σημαίνει ποτέ δεν έχασε την παρθενία της. Και προς του τόπου και πριν τη γέννηση και μετά τη γέννηση. Και στους αιώνας των αιώνων παρθένος θα είναι η Παναγία. Γι' αυτό και υμνείται πάνω από κάθε άλλο πρόσωπο, εκτός της Αγίας Τριάδος. Και από αγγέλους και αρχαγγέλους και αγίους η Παναγία είναι πάνω. Εδώ ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς λέει την ώρα που πρόσφεραν στο ναό την ημέρα των εισοδίων την Παναγία, λέει το εξής. Λοιπόν, οδηγόνταν η Παναγία από τους γονείς της σαν βλαστός υπεράγιος, αφημένος από Αγία Ρίζα. Βλαστάρι η Παναγία, αφού ήταν μικρή, βλαστάρι υπεράγιο, που το άφησε το βλαστάρι Αγία Ρίζα. Βλαστός που έφτανε από τη γη στον ουρανό με το μέγεθος της αξίας. Βλαστός που θα πετούσε έπειτα από λίγο το προαιώνιο και αμάρα το άνθος. Αυτή η τριετής κορασής που ήταν βλαστάρι, μετά από λίγο λέει θα πέταγε άνθος αμάραντο. Ναι, το Χριστό δηλαδή, που είναι πράγματι άνθος αμάραντο. Που θα βλαστούσε εκείνον με το οποίο το λόγο μόνο βλάστησε όλη φύσης. Λέει, το άνθος λέει έφερε η Παναγία το Χριστό, που με το λόγο του Χριστού άνθησε ολόκληρη φύση. Αυτή που λέμε εμείς. Οδηγόταν λοιπόν η Παναγία σαν βλαστός για να φυτευθεί σαν ελιά καρπερή στον οίκο του Θεού. Την οδηγούσα λέει για τη φυτέψου λέει μέσα στο σπίτι του Θεού σαν ελιά καρπερή. Είναι μια παρομοίωση εδώ. Να το διαβάσω το κομμάτι λίγο. Αναβιβαζόταν δε στο Θεό η Θεομήτωρ, την ανέβαζαν δηλαδή στην εκκλησία στο Θεό η Θεομήτωρ από τους γονείς, όχι προέφηβος, όχι παιδί, όχι λίγο απέχοντας από αυτά, προέφηβος ή παιδί, αλλά όταν ήταν μόλις 3 ετών και είχε αποκοπεί από το θύλασμα. Είχε μόλις αποκοπεί από το θύλασμα η Παναγία. Και τη δίαιτα της αγκαλιάς της μάνας της χθες ή προχθές. Μόλις από το θύλασμα και την αγκαλιά της Παναγίας. Αλλά σε αυτό το σημείο της ηλικίας έδειγνε το πρέπον σε όσους γνωρίζουν να κρίνουν αλάθευτα, διότι φαινόταν να προχωρεί με απόρριτη ευφροσύνη, φαινόταν λέει να μπαίνει μες στο λαό με μία γλύκα και μία ευχαρίστηση που δεν μπορεί να εκφραστεί η ανθρώπινη γλώσσα. Απόρριτη, ανίποτη. Η ίδια δηλαδή 3 ετών μόλις απογαλακτισμένη έμπαινε στο ναό με την ωραιότερη ομορφιά που αισθανόταν η ψυχή της.
όταν ήδη έφτασαν κοντά στα πρόθυρα του ιερού, θα το προσέξουμε αυτό, θα το δούμε και αυτό προφητευμένο, όταν έφτασαν στα πρόθυρα του ναού οι γονείς, ενώ νεάνιδες, κορίτσια, ευγενείς, ευεδημένες επάξια προς το γένος, στο γένος τους, την περιστήγησαν κρατώντας λαμπάδες. Δεξιά, αριστερά, πίσω, μπροστά η Παναγία, διόλα τον αυγή, νεάνιδες, με λαμπάδες, την οδηγούσαν μέσα στο ναό. Και έτσι, με επισημότατη πομπή, την προέπεμπαν, την οδηγούσαν, με εφταξία προς το εσωτερικό του ναού. Σε αυτό το σημείο φάνηκε ότι αισθανόταν καλύτερα από όλους, αισθανόταν καλύτερα από όλους όσα συμβαίνουν και πρόκειται να τις συμβούν. Σεμνή τότε και χαρούμενη και θαυμαστή, με το κατάλληλο παράστημα και ήθος και φρόνημα προχωρούσε η Παναγία πολύ εύτακτα μετάξυ διαμέσου των άλλων κορασίδων. Έπειτα αναμειγνύοντας με προθυμία την τάξη και επιταχύνοντας βαθμιαίως το βήμα και προσπερνώντας τον γύρο της χώρο των παρθένων, πέρασε γρήγορα λέει τις παρθένες η Παναγία που προηγήθηκε από όλες αυτές που ακολουθούσαν, ώστε να είναι φανερό ότι σε αυτήν αναφέρεται το ψαλμικό, αυτό που λέει ο Δαβίδ. Τι λέει ο Δαβίδ? Απενεχθίσονται το βασιλεί παρθένιο πίσω αυτής. Επλησίων αυτής απενεχθίσονται νεφροσύνη και αγαλιάς. Το εξηγώ. Λέει ότι θα ακολουθήσουν από πίσω, τι λέει ο Δαβίδ, παρθένες που οδηγούν την παρθένο με κεφαλαία γράμμα την Παναγία να μπει μέσα στο ναό και να κρατάει και κρατούσαν και λαμπάδες. Και από εκεί μέσα λέει από το ναό έλαμπε η δόξα της Παναγίας προς τα έξω, έλαμπε η δόξα της Παναγίας. Τώρα δε, αφού φάνηκε και ο αρχιερεύς να έρχεται σε συνάντησή της και είπε προς αυτήν εκείνο το προφητικό, βγήκε ο αρχιερεύς από το ναό, την συναντάει και της είπε αυτό που το έχουμε ακούσει εκατομμύρια φορές, Μιχάλη. Άκουσον θύγατερ και είδε και επιλάθη του λαού σου και του οίκου του πατρός σου και επιθυμίσει ο βασιλεύς του κάλου σου. Το εξηγώ. Ο αρχιερέας της είπε μόλις τη συνάντησε στην πόρτα μπροστά, άκουσε κορίτσι θυγατέρα και κοίταξε. Θα ξεχάσεις από εδώ και πέρα το σπίτι του πατέρα σου επιλάθου του οίκου του πατρός σου. Θα ξεχάσεις το σπίτι του πατέρα σου, εκεί που γεννήθηκε, αυτό που γεννήθηκες. Και αφού το ξεχάσεις, θα επιθυμήσει ο βασιλιάς Θεός την ομορφιά σου. Επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου. Ο βασιλεύς εδώ είναι ο Θεός, είναι ο Κύριος ο ίδιος. Αυτή είναι η προφητεία του Δαβίδ. Εδώ λοιπόν γίνεται πραγματικό της. Συναντάει τριών ετών κοριτσάκι, του λέει αυτό, πέστε μου σας παρακαλώ, τριών χρονών από ανακτισμένο μόλις, που σήμερα δεν μιλάνε καλά καλά τα παιδιά. Αρχιερέας ολόκληρος παίρνει το μήνυμα του δωρανό και λέει στο κοριτσάκι τριών χρονών την Παναγία, άκουσον θύγατε και είδε, άκουσε κορίτσι και κοίτα καλά. Και επιλάθου του οίκου του πατρός σου, και να ξεχάσεις από εδώ και πέρα το σπίτι του πατέρα σου και τους συγγενείς σου. Και θα επιθυμήσει ο βασιλιάς που σε περιμένει μέσα τώρα την ομορφιά σου, την ομορφιά της ψυχής σου. Δεν θυμάμαι ποιος Άγιος λέει ότι η παρθενία έχει τόση μεγάλη αξία που θεωρείται νύφη του Θεού. Η παρθενία. Και εδώ είπα ο Θεός παρθένο ηγάπησε. Και σε παρθένο κατοίκησε και από παρθένο γεννήθηκε. Και
Γι' αυτό θυμάσαι και Παρθένο. Επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου την Παρθενία, μόλις η βασιλεύς της λέξεως. Να το διαβάσουμε και εξηγημένο, κύριο, γιατί όχι εξηγημένο εδώ πέρα. Να το δούμε. Λέει λοιπόν, άκουσε θυγατέρα και είδε και σκύψε το αυτί σου και λησμόνησε το λαό σου και το οίκο του πατρός σου και ο βασιλεύς θα επιθυμήσει του κάλου σου. Εδώ λοιπόν λέει να λησμονήσει και το λαό της. Να λησμονήσει και το λαό της. Ποιος είναι ο λαός της? Οι Εβραίοι. Ναι, με το γέρο από εκεί που έλαβε κατάγεται. Ναι. Και το λαό να λησμονήσει και το σπίτι του πατέρα να λησμονήσει. Γιατί θα κάνει άλλο λαό που θα είναι παιδιά δικά της. Άλλωστε, αν θυμόμαστε, ο κύριος τι είπε όταν του κάνανε και του κάνανε και του κάνανε, είπε «Πορεύσω με επί τα έθνη, κακή να με δοξάσουν». Από εδώ και πέρα στρέφουμε στους ιδωλάτρες, γιατί αυτοί θα με δοξάσουν. Και όντως δοξάστηκε, όχι από τους Εβραίους, μέχρι σήμερα οι Εβραίοι είναι αρνητές του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τέλειως. Αυτοί που τον λατρεύουν είναι άλλοι λαοί, άλλα έθνη που ήσαν πριν ιδωλάτρες. Άκουσε λοιπόν, λέει, θύγατε, αυτός είπε ο αρχιερέας, σε τριών χρονών κοριτσάκι μηχανή. Άμα ανοίγουμε τα βιβλία και διαβάζουμε, ανοίγουμε τα μάτια μας ή όχι, ανοίγουμε τα μάτια. Ο έχων ότα και οφθαλμούς και ακούει και βλέπει. Και ακούει και βλέπει. Ο άλλος που δεν έχει, τυφλοπόνδικας θα είναι. Ξέρετε πότε βλέπετε τυφλοπόνδικας. Το διάβασα και μου έκανε εντύπωση. Ναι, ναι. Την τελευταία στιγμή του Λοπόδικας που ψοφάει, ανοίγει τα μάτια. Τότε βλέπει. Και λέει ένας, κάπου το διάβασα, που το σχολιάζει και λέει, ανοίγμονό σου να πεθάνει σαν τη Λοπόδικα. Να πεθάνει, δηλαδή να ανοίξει τα μάτια σου και να δεις ότι σε περιμένει το κάτι άλλο τη στιγμή εκείνη. Κάιτες. Κάιτες. Δηλαδή είναι κακός άνθρωπος. Άμα δηλαδή πεθάνεις χωρίς Θεό μέχρι την ώρα που φεύγεις. Και να ανοίξει τα μάτια σου. Τα μάτια του ψυχής. Κακός θάνατος. Εδώ είναι συμφορά, είναι κακός θάνατος. Αλλήμωνό μας. Λοιπόν. Άραγε δεν προκαλούν έκπληξη όλα αυτά. Ρωτάει ο Άγιος Γρηγόριος. Και συνεχίζει. Πόση τριετής παραδίδεται στον διευθύνοντα τα βήματά της κατά την ανώτερη πρόνοια και κρίνει μόνη της ανάμεσα στη φύση και στο κτίστη της φύσεως και απονέμει την προτίμηση στον ανώτερο. Κρίνει, λέει, μόνη της η Παναγία τριών χρονών. Διαλέγει. Και κρίνει, λέει, τον κτίστη της και όχι τη δημιουργία που είναι γύρω. Κρίνει, προτιμάει από την αγκαλιά του πατέρα και της μητέρας, το προσέξουμε αυτό, προκρίνει το Θεό. Προτιμάει το Θεό και από τα χάδια του σπιτιού προτιμάει το ναό. Από τα χάδια. Ένα παιδί τριών χρονών χάδια ζητάει στο σπίτι μέσα. Η Παναγία προτιμάει το ναό και τα χάδια του σπιτιού. Αυτό μας θυμίζει αυτό που είπε ο Κύριος. Ως δεν αγαπήσει τον πατέρα ή τη μητέρα υπέρ μου, ούκ εστί μου άξιος. Κοινός που αγαπάει τον πατέρα του ή τη μάνα του πάνω από μένα, ναι, δεν είναι άξιος. Η Παναγία αγαπούσε πάνω και από τη μάνα, πάνω από τον πατέρα, τον Θεό. Ήταν η αρετή της αυτή που την έκανε. Μαθείου, ο Θεός, δεν θα έχεις επιμονή τέτοια. Θα ακούσει τι λέει εδώ. Θέλει ο Θεός δεν παραβιάζει. Ξέρεις τι λες τώρα εσύ, να σου πω τι λες αυτή τη στιγμή. Κατά έναν τρόπο ήταν προορισμένοι. Ναι. Και ήθελε δεν ήθελε, έπρεπε να κάνει αυτό. Δεν είναι αυτό σωστό. Δεν είναι σωστό αυτό. Τι γίνεται εδώ πέρα. Εδώ γίνεται εξής. Ο γιατρός τον καλούν να πάει στο σπίτι, έτσι, να δει τον άρρωστο. Βλέπει τον άρρωστο και κάνει διάγνωση ασθένειας και λέει αυτή η ασθένεια θα έχει αυτή την εξέλιξη.
ο γιατρός παίρνει τα μέτρα. Αν η ασθένεια είναι βαριά πολύ, όποια μέτρα και πάρει, την πορεία της την έχει η ασθένεια. Δεν έχει όμως την ευθύνη ο γιατρός για την εξέλιξη της ασθένειας, δηλαδή αν πεθάνει ή όχι. Και ο Θεός προγνώριζε πριν γίνει ο κόσμος, προγνώριζε ότι αυτό το πρόσωπο που ονομάζουμε εμείς Παναγία σήμερα θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που αναφέραμε προηγουμένως, την αγιοσύνη, την παρθενία, όλα τα καλά, όλα τις αρετές του κόσμου πάνω της, το προέβλεπε. Όχι γιατί της άδεινε ο Θεός, αλλά ήταν αξία για να τα έχει. Μιλάμε για υπεραξία. Γι' αυτό το λόγο μιλάμε. Δεν μιλάμε ότι έπρεπε, δεν ξέρω το έπρεπε. Κάτσε λίγο, γιατί δεν το κατάλαβα εγώ. Ο κύριος εδώ είπε κάτι καλό και εσύ λες κάτι άλλο. Δηλαδή η Παναγία έγινε μετά άρεστη προς το Θεό. Δεν ήταν στο σχέδιο του Θεού προτού να γεννηθεί η Παναγία. Κάνω μία ερώτηση. Εσύ, να το απαντήσω. Ναι. Στο σχέδιο του Θεού είμαστε απαξάπαντες μέσα για να γίνουμε Άγιοι. Δεν αγιάζουμε όλοι. Γιατί δεν θέλουμε. Α, ήταν κάτι προσωπικό της Παναγίας. Έτσι, μπράβο. Α. Ήθελε η Παναγία, είχε τόσο μεγάλο θέλω, από εδώ μέχρι τον ουρανό, τόσο μεγάλο, και έγινε η Παναγία. Μάλιστα. Και αυτό που μας πιάνει ένοχος ήταν όχι ότι είχε ένα μεγάλο θέλω, που ήταν και 3 χρόνων το θέλω. Αυτό ναι. Είναι... Μας αυτό υπερβαίνει κάθε όριο. Ναι, ναι. Υπερβαίνει, ξεπερνάει κάθε όριο. Λοιπόν. Θα κλείσω την, γιατί πάει η ώρα και μισή, τόσο σπουδαίο θέμα, ούτε το ένα τέταρτο δεν έχουμε κάνει, να διαβάσω το κομμάτι για την άλλη. Αν έχει κι άλλο την άλλη φορά. Για αυτήν την Παναγία, λοιπόν, είπε ο προφήτης Δαβίδ προς τον Θεό, δικαιοσύνη και κρίσης είναι η ετοιμασία του θρόνου σου. Δικαιοσύνη και κρίσης είναι η ετοιμασία του θρόνου σου. Εδώ δικαιοσύνη, όταν ακούμε, δεν θα φέρουμε στο μυαλό μας ότι αυτός είναι δίκαιος, δηλαδή έχουμε 10, μοιράζει 5 στον ένα, 5 στον άλλον, αυτό, για μας αυτό είναι δικαιοσύνη. Για τον Θεό δικαιοσύνη, τον ίδιο προσωπικά, είναι όλες οι αιρετές όσες υπάρχουν. Όλες οι αιρετές που υπάρχουν, που δεν μπορούμε να μετρήσουμε στο μυαλό μας, ονομάζονται μία λέξη δικαιοσύνη. Διαλέει ο δε Ιωσήφ δίκαιωσον και μη θέλουν αυτοί παραδειγματίσαι όταν την είδε να έγκες, λέει, την είπε, επειδή ήταν ενάδετος άνθρωπος, ήθελε να διαπολύσει και όχι να τη σκοτώσει με διαπολισμό. Μη θέλουν παραδειγματίσαι, με παραδειγματικό τρόπο να τη σκοτώσει, δεν ήθελε. Φύγες, λέει, είχες πλάγνα εκτιρμών μέσα, για αρετή. Λοιπόν, και η Παναγία λοιπόν είναι η δικαιοσύνη, εκείνη που έχει όλες τις αρετές, και η κρίση, που και το κρίση εννοεί εδώ πέρα κατά έναν τρόπο ότι τα μέτρα της Παναγίας θα είναι μέτρα που θα μετρήσει ο Χριστός και τους ανθρώπους κατά έναν τρόπο, γιατί κριτής είναι αυτός. Και αυτά είναι που είναι στο θρόνο του Θεού επάνω και δεν λείπουν ποτέ. Και η δικαιοσύνη και η κρίση. Και αυτά τα δύο τα έχει Παναγία γιατί είναι στο θρόνο του Θεού. Μάλλον είναι ο θρόνος του Θεού η Παναγία. Είναι ο θρόνος του Θεού. Και συνεχίζω. Διότι και αυτή διετέλεσε έμψυχος θρόνος του Θεού, μάλλον σε αυτή ανήκει η αξία και περισσότερο με αυτόν και όχι από εκείνους τους θρόνους κατορθώθηκε και αναφάνηκε η μεγάλη κρίση και απόρρεκτη δικαιοσύνη, τόσο πολύ ένδοξη είχε την κριτικότατη γνώμη της Επαρθένος και πριν διαμορφωθεί αυτή. Λέει, να το προσέξουμε αυτό. Τόσο πολύ ένδοξη είχε την κριτικότατη γνώμη. Λέμε, έχει γνώμη, λέμε αυτός. Κρίνει σωστά, έχει γνώμη. Η Παναγία είχε, λέει, κρίνει, έκρινε, την ονομάζει κριτικότατη, πάρα από κρίση είχε, γνώμη που έκρινε παραπάνω από ό,τι έπρεπε, πολύ παραπάνω. Παρά
παρά την ηλικία της, πριν διαμορφωθεί αυτή η γνώμη, λέει. Το καταλαβαίνετε που είναι το θαύμα εδώ πέρα. Εδώ πρόκειται για θαύμα καθόλου. Δηλαδή, έκρινε από τριών ετών η Παναγία τόσο πολύ που δεν μπορεί να το μετρήσει ο ανθρώπινος νους. Ώστε και πριν οριμάσει, τώρα την απέδειξε σε όρους ασφαλέστατη. Τώρα, λέει, μετά τα γεγονότα και τη γέννηση του και όλα, την έχει αποδείξει ότι είχε τέτοια γνώμη Παναγία. Θα σταθώ έως εδώ. Δεν θα προχωρήσω καθόλου παραπέρα. Κάναμε περίπου 55 λεπτά. Από εδώ αντλήσαμε και αν θέλει ο Θεός και ζήσουμε, επειδή η Παναγία είναι Παναγία, θα αφαιρώσουμε και αν χρειαστεί και άλλο και άλλο θέμα. Να έχουμε ορισμένα πράγματα. Για την Παναγία δεν ξέρουμε τίποτα. Για να μα, έτσι, έτσι. Δεν ξέρουμε τίποτα για την Παναγία. Και άμα οδύσεις, απλώς λέμε Παναγία κλπ. Αλλά το πόσο μέγεθος είναι το μέγεθος της Παναγίας σε αγιοσύνη, δεν το ξέρουμε. Και έχει προφητευτεί από εκείνα. Έχει προφητευτεί. Λοιπόν, κλείνουμε, κάνουμε προσευχή μας. Να πω κάτι λίγο από κάτι, γιατί δεν μου άρεσε. Είπε για μέ ότι η Παναγία τρία χρονών είχε κρίση. Κριτικότατη, δηλαδή κρίση το τι θα πράξει σαν μικρό παιδάκι. Όχι, σαν μεγάλος. Ναι, ήταν όμως μικρό. Ηλικία αλλά χρόνια ήταν... μεγάλου. Ναι, εντάξει, εντάξει. Μεγάλου. Ωραία, δεν τα χαλαμένει. Όχι. Είναι κάτι άλλο που είναι γεγονός μεγάλο. Λοιπόν, εκεί που λέει ότι που την δέχτηκε ο αρχιερέας, ναι, και να με τι της είπε, πες μου τη λέξη, τη μία λέξη. Άκουσε ορθήγατε και είδε και κλείνω το ούσο και τη λέω του λαού σου και του οίκου του πατρός σου. Λοιπόν, η Ιωακήμ και Άννα κάνανε προσευχές για να διαμορφήσουν ένα παιδί. Και στο τέλος τάξανε το παιδί αυτό όταν γεννηθεί, Κύριε, θα είναι δικό σου. Έτσι, επειδή το διάβασα σε κάποιο πατερικό βιβλίο. Το είπαμε εμείς. Ναι, είπαμε, πρόσεξε να σου δώσουμε. Πρόσεξε να δεις τώρα τι λέει εκεί. Γιατί αυτά που είπες όλα είναι αληθινά 100%. Έχει γούστο. Όχι, θα πω κάτι δεν... άλλο που πες το όνομα, δεν υπόθηκε. Ναι, δεν ναι. Υπόθηκε. Εγώ από εδώ λέω. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και όταν το παιδί γεννήθηκε και πήγε 3 χρονών, ναι, η μητέρα και ο πατέρας το θέλανε ακόμα. Να το βαστίξουν, έλεγε μέσα ώρα με πατέρα. Η Παναγία όμως, όταν πληρώθηκε ο χρόνος, του σκούντισε. Και λέει, γιατί με βαστάτε εδώ, πρέπει να πάω εκεί. Εκεί είναι το σπίτι μου. Λοιπόν, και συγκλονίστηκα. Οι γονείς. Όχι, και οι γονείς και εγώ που τώρα με διάβασα. Όλοι. Ναι, ότι η Παναγία δεν έκανε λάθος. Και όλες οι μαρτυρίες και οι προφητείες και με τον αρχιερέα οδηγούν εκεί, ότι ήπρεπε να μπει εκεί, να μπει εκεί. Ναι. Άραγε υπάρχει και ένας χώρος τέτοιος, ότι Θεού, ο Θεός την είχε αγκαλιάσει, την είχε ετοιμάσει. Αφού λένε προπάνω των αιών. Όχι, την είχε αγκαλιάσει, γιατί πολλά παιδιά υπάρχουν που είναι καλά, αλλά... Δεν χαίρει καμία σαν την Παναγία και δεν έχει το αξίωμα και όλοι οι Άγιοι, λέμε Άγιοι του Θεού, πρεσβεύεται υπέρ ημών. Στην Παναγία δεν λέμε Παναγία πρέσβευε υπέρ ημών, υπέρ Αγία, υπέρ των Αγίων. Άρα είναι κάτι μοναδικό. Ήτανε για να σωθεί η ανθρωπότητα. Αυτό όμως που μου κάνει εντύπωση είναι ότι εσκούντισε τον πατέρα και τη μάνα και λέει τι με έχετε εδώ, πρέπει να πάω εκεί. Και τότε... Είδανε αυτοί ότι και τις προσευχές που κάνανε όλα, για να μην να με έχουν με το Θεό κάποια πράγματα που να είναι να με αντίθετοι, αναγκαστήκανε να πάρουν την Παναγία μικρό παιδάκι και να το πάνε εκεί. Και από εκεί και πέρα ήταν όλα μετά εύκολα. Και μέσα εκεί λέει η τροφή που δεν γνωρίζει ποιος άνθρωπος τι να με έτρωγε ή μη μόνο οι άγγελοι. Αυτοί. Άρα γίνει. Κανένας άλλος τίποτα. Κανένας άλλος τίποτα. Πολύ ωραίο. Λοιπόν. Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θεός.
Άγιος Θεός, Άγιος Χριός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Πάτε ημών, ενδύσου να εμείς, ενδυαστήθηκε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, πώς ως ο λαιμόν και επιτηρείς σου, τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσε ημείς σήμερο, και άφεση ημείς το θελήματε ημών, πώς και εμείς αφίεμε τους φιλέτες ημών, και μείνεις ελέγξη ημάς και θεσμών, αλλά είσαι ημάς από το πολίο. Διευχώνω τον Αγίου Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέγξε και σώσε ημάς. Αμήν. Με το καλό, μεθαύριο της Παναγίας είναι. Ισόδια. Ισόδια, ναι. Ή μεσοσφορίτσα ή. Ε. Μεσοσφορίτσα, τι λέτε. Ναι, ναι. Έλα. Έλα.